Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όπα, εδώ κάτι δεν μου αρέσει. Κάτσε να το φτιάξουμε. Να φτιάξουμε τους ήχους. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το ψυχιατρίο για ακόμη ένα πρωί. Πεμπτούλα σήμερα 4 του μηνού. Αυτό το ξέρω από μόνος μου χωρίς να κοιτάξω το ίντερνετ. Γιατί θυμάμαι ότι τη Δευτέρα είχαμε μία Σταύρο. Καλάβες πόσο έξυπνος είμαι. Ε. Σιωπή μου, βασικά παλεύουν το κουλούρι. Δεν προσπαθούν να μασίσονται. Σιωπούνται τα σουσάμια. Δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που είπα μόλις τώρα. Καλημέρα από τα Καμάρια της Σταυρούπολης. Ένας που είχε αποχωρήσει εδώ και 20 χρόνια. Αλλά παραμένει εκεί. Χρησιμοποιεί την αύρα, μη χάσει. Ναι, χρησιμοποιεί την αύρα γιατί αυτή του ανοίγει τους δρόμους στην επαγγελματική του καταξίωση. Τόσα χρόνια που μένω στο κέντρο. 20 χρόνια είναι. Δεν είναι λίγα. Περισσότερο γιατί όσοι με ρωτάνε για σένα, α πούμε, Σταυρούπολη, γιατί το λέω τι Σταυρούπολη, ρε παιδιά, εντάξει, με τρελάνετε. Όχι, εντάξει, η οικογένειά μου και τα σόγια μου είναι εκεί. Η οικογένεια, τα σόγια, ναι, το πατρικό είναι εδώ μέχρι εδώ. Αλλά χρησιμοποιείς. Και τα δύο πατρικά είναι εκεί. Ναι. Δηλαδή είμαι από τους λίγους που και οι δύο γονείς είναι Σταυρούπολίτες. Ναι. Ναι, ρε. Το πατρικό μου το ένα είναι στην Τζαβέλα, το ναι, σε σένα, ναι, και το άλλο είναι στην Ευθέση. Κάτω, απέναντι από 17ο. Ναι, είχε. 20 χρόνια όμω κέντρο. Το 90. Το 98 κατέβηκα, 22. 22 χρόνια, wow. Περισσότερο. Δηλαδή είμαι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη, η Μπατμανίδη. Ναι. Εντάξει, που θα μπορούσα να το παίξω αστός. Δύο χρόνια περάσανε, ρε φίλε. Ωραία, κέντρου. Ναι, κάτοικος κέντρου και παραδοσιακού κέντρου δυνατού. Ναι. Και το παίζω στο Σταυρούπολη. Ναι. Τι θέλεις. Σου δίνει όμως αυτό ένα άλλο εφόδιο στη δουλειά που κάνεις. Ότι κοιτάξτε να δείτε. Λαϊκό παιδί. Και ναι, Σταυρούπολη, ναι. Δεν μπορείτε να με δαγκώσετε, δεν μπορείτε να πούμε να με καπαρώσετε το ένα και το άλλο. Είναι μια. Κλείσε το κοντίσιο. Εκμάδα προστασίας. Κάτσε, εγώ το έχω εδώ πέρα. Αυτά είναι στο Σταυρούπολη. Ξέρεις, εκεί δεν έχουμε. Δεν έχουμε θέρμανση. Δεν έχουμε θέρμανση. Δεν ξέρω αν κλείσει αυτό. Γενικότερα παίρνει πρωτοβουλίες μόνο του. Όλα τα πράγματα στο Λίμπερο, από ό,τι έχω αντιληφθεί τα χρόνια που βρίσκομαι, παίρνουν πρωτοβουλίες. Από τα στελέχη μέχρι και τα μηχανήματα πλέον που λειτουργούν κάτω από μια διαδρομή. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο στον πλανήτη. Με τρεις διευθυντές. Ναι. Πολυμετοχικό. Παναθηναϊκός του 10. Ναι, δεν γινόταν αλλιώς όμως. Γιατί έπρεπε κάτι. Ο Ζαχώρας είναι ο διευθυντής. Ναι. Ωραία. Εγώ έπρεπε να γίνω κάτι γιατί πάω σε όλα τα διαφημιστικά. Ναι. Άρα διευθυντής. Διευθυντής γενικά που ναι. Πάει. Ανάπτυξης. Ναι, αυτό μου δώσανε. Ωραία, ωραία. Ναι. Ο Τσαλτίδης είναι διευθυντής προγράμματος. Ναι. Και τρεις διευθυντές. Μόνο ρε, κάτσε, να γίνω κι εγώ ένας διευθυντής. Τρεις σωματιφύλακες. Ναι, να γίνω κι εγώ ένας διευθυντής. Αν ήσουν στο 6-8 θα ήταν εύκολο. Ήμουνα. Διευθυντής χαράματος. Ναι, ήμουνα. Είναι διευθυντής ζώνη που δεν ασχολείται κανένας. Κάνει ό,τι θέλει. Ωραία ζώνη είναι. Ωραία ζώνη. Δεν λες τίποτα το τι. Άμα θες ξαναγυρνάς. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν έχω πρόβλημα. Σ' αρέσει. Κάνε ένα 6-8 και πήγαινε πίσω ένα καφέ και ένα μετά για 10-12. Κάνε και το 8-10. Ναι. Πέρυσι 14, πότε ήταν, πέρυσι προπέρυσι, πότε ήταν, είχα κάνει 6 ώρες ραδιόφωνο από τις 6 μέχρι τις 2, δεν θυμάμαι κι εγώ πότε, δεν είχε έρθει κανένας, ήταν 14 του Αυγούστου. Μα είχαμε και απεργία. Μπα, 14 Αυγούστου απεργία, απλά έτσι. Κάτσε αύριο αγόρι μου στο πόδι. Λίγο. Έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο στην ηλικία σου. Ναι. Μαραθώνιο. Μαραθώνιο, πολλές φορές. Σαββατοκύριακα ειδικά. Άλλο ρε. Άλλο τώρα το στοίχημα αυτό είναι ούτως ή άλλως μαραθώνιες εκπομπές. Άλλο σου λέω, ρε. Να ναι. Που θα πρέπει να αγοράσει κάθε μέρα εκπομπή. Καλά, εντάξει. Δεν τελειώνει 5.30 το πρωί. Πώς δεν έμενε να κάνει και λίγο λόγο επειδή το πρωί, λίγο ακόμα. Κοίτα, λίγο δεν θέλει πολύ. Πόσο. Δεν ξέρω αν τον έχω προλάβει, τον είχα προλάβει ποτέ. Ίσως έχω μια εντύπωση τον είχα προλάβει οριακά. Δηλαδή να πάω εκεί πρωί και να είναι και ο Γιώργος. Α, τώρα κάτι 5 η ώρα φεύγει από τις 11. Εντάξει, μια χαρά. Ράδιο Φιντέλ Κάστρο. Φαντάζεσαι, με Ιβάν. Με το Φιντέλ. Με Ιβάν, Φιντέλ, ο Φιντέλ δεν είναι. Στο Φιντέλ. Ναι, ναι, στο Φιντέλ. Στο Φιντέλ. Να βγάλει ο Ζαγόρας τον Ιβάν το βράδυ. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Ποτέ, ρε. Ποτέ. Στην 8η ημέρα θα πάει λίγο για νερό. Το ψυχιατρίο, κυρίες και κύριοι, το οποίο δικαιώνεται σε ό,τι και αν έχει πει, το ψι, το ψι μέσα σε αποσιοποιητικά, έτσι δεν λέγανε το μη, το έτσι, το. Ναι, ναι. Σαν συνάρτηση είμαστε κι εμείς. Βλέποντας το πρωί λίγο open
Όχι γιατί υπήρχε κάποια οδηγία, μην φανταστείτε τι. Όχι γιατί αναγκαστικά οι τηλεοράσει παίζουν το περιοδό. Αλλά παραδείγματος χάρη τώρα έχουμε και αντένα και open και sky. Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Ποιο κλαίει αυτέ τι τηλεοράσει πλάκα-πλάκα. Γιατί, εννοεί. Έχουμε τρεις τεράστιες τηλεοράσεις μέσα στο στούντιο, φίλε. Εντάξει, ρε, πλέον οι τηλεοράσεις έχουν γίνει. Τζάμπα τις παίρνεις αυτές εδώ. Πρέπει να είμαστε και το ραδιόφωνο με τις περισσότερες τηλεοράσεις εντός στούντιο. Ναι, μου θυμίζει το σπίτι μου, στο χωριό. Έχουν τηλεοράσεις μέχρι και στον Μπακτσέ. Δίκη μου για κάποιο λόγο. Ό,τι κάνω, πάρουμε μια τηλεόραση να βρίσκεται, ρε παιδί μου. Και έχετε κάνει, Ράνι. Καθηγητής φαρμακολογίας, κλινικής φαρμακολογίας στο Άπι Θήτα ήταν καλεσμένος στο Open, το πρόλαβα προς το τέλος, αλλά μου έκανε εντύπωση το Super και προφανώς το γράψαν αυτό γιατί θα συζητηθεί. Δημήτρης Κούβελας μάλιστα λέγεται, τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση. Δεν έχει σχέση με τον Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή, να υποθέσω. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να ανήκει στην το κουβελάικο. Το κουβελάικο είναι ένα μεγάλο σόι. Είναι μεγάλο. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα πες μου ένα επάγγελμα στην τύχη. Πολιτικός. Δημήτρης Κούβελας. Δημήτρης Κούβελας. Δύο. Άλλο. Μπασκετμπολίστας. Εντάξει. Ο άλλος ο Κούβελας. Πώς τον έκανε. Πώς το λέγανε. Έπαιξε και πάω να μου. Πώς δεν έπαιξε. Μια φορά έβαλε και 40 πόντους. Δεν το πιστεύαμε. Δημήτρης Κούβελας, μήπως λεγόταν και ο. Και εκείνος Δημήτρης. Νομίζω. Δεν. Για Γιώργος μου πάει. Γιώργος Κούβελας. Ηρακλή μεγάλη καριέρα, αλλά και στον πάω κάπου πήγε. Μπορεί και άλλοι από του αθλητέ που δεν πηδούσε και. Καλή καριέρα. Ναι. Δεν πηδούσε ενώ δεν έκανε άλματα. Ναι, ναι. Καλά, τώρα μα είχε τον Κούβελα. Έτσι πω είναι το μπάσκετ, θα ήταν. Ντένι Ρότμαν. Ναι, μετά. Αν είχε τον Κούβελα, θα τον έβαζε μεγάλο μέτοχο. Έτσι πω είναι το μπάσκετ. Ναι. Λοιπόν, και μα είπε ο φίλο μα ο καθηγητή αυτά που λέγαμε από την αρχή εδώ στο ψι. Ότι. Αποτύχει, λέει, πήγαμε καλά. Με τον κορονοϊό. Το είπαμε από την πρώτη μέρα. Δεν αποτύχει, υπάρχει. Να το κάνει λίγο πιο μηδιακό. Κολόφαρδε. Όχι, όχι. Ο οποίος είπε, ρε παιδιά, εντάξει, αυτονόητα είναι αυτά. Αποτύχει. Δηλαδή, ότι συνέβη, ας πούμε, στην χώρα μας σε συνάρτηση μέτρων που παρθήκανε και φύσης του ιού και ουσίας του ιού, έτσι, ας πούμε, πως εξαπλώθηκε εδώ στην χώρα μας. Λέει, τυχεροί ήμασταν. Διότι μάλλον δεν άκουσα και όλη την συζήτηση. Έκρινε ο άνθρωπος ότι και τα μέτρα αυτά δεν θα βοηθούσαν. Ας πούμε τη στιγμή την Φερρυππίν που στο ξεκίνημα οι εκκλησίες ήταν κανονικά ανοιχτές και είχε δημιουργηθεί μια συζήτηση. Ναι. Και άλλα πράγματα ήταν ανοιχτά. Στα αεροδρόμια δεν γινόταν ελέγχη. Εγώ το είπα από την πρώτη εβδομάδα. Το γράψα κιόλας γιατί τα γραπταμένουν, φίλε. Σκρίπτα μάνεν. Σκρίπτα μάνεν. Ωραία. Αν διαβάσατε ρίξε. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι. Εμείς γλιτώσαμε π.χ. η Θεσσαλονίκη γιατί είμαστε στοχομπινέδες. Υποανάπτυκτοι. Υποανάπτυκτοι, ναι. Ωραία, δηλαδή δεν έχουμε μετρό να κολλήσουμε, δεν έχουμε λεφτά να ταξιδέψουμε. Δεν είχαμε πτήσεις εξωτερικού, εμπορικές. Μια κοπέλα που ταξίδεψε και γύρισε από το Μιλάνο. Αυτό, τη βρήκαμε. Να χτυλοδεικτούμε, που λέγονται καημένοι. Τι θα έχει ακούσει και αυτή, φαντάζομαι. Δεν. Οπότε μια χαρά. Το τελευταίο που άκουσα. Από ψηλό άνθρωπο, από άνθρωπο που ψηλό ασχολείται. Από ψηλό άνθρωπο. Από άνθρωπο που ψηλό ασχολείται. Λοιπόν, το διορθώσαμε. Είναι ότι το τελευταίο μήνα δεν είχαμε κρούσμα. Εμείς, τίποτα. Ναι. Πάλι Θεσσαλονίκη. Υστερή, πεταμένη. Τα κέντρα των αποφάσεων δεν μερινούν. Καλό, κακό. Εντάξει, σας κρατάμε λίγο τους τύπους, λίγο αποστάσεις, λίγο αυτά. Λίγο έτσι, καλό, είναι, έτσι. Καλό είναι, γιατί τώρα ξεκινάει το καλό. Μέχρι τώρα ήμασταν περιορισμένοι, είχαμε πάυση να έχουμε. Εντάξει, έχουμε δεύτερη εβδομάδα που λειτουργούν τα πάντα. Δεν έχει να κάνει αυτού του είδους ο περιορισμός. Ο εσωτερικός περιορισμός, ούτως ή άλλως τα κρούσματα ήταν πάρα πολύ λίγα. Οπότε και οι πιθανότητες ήταν μικρότερες για να υπάρχει μια μεγάλη διασπορά, μη ελεγχόμενη. Αλλά τώρα είδαμε τι έγινε. Βγαίνει 1 Ιουνίου ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Θεοχάρης, και λέει ότι ανοίγουμε τις πτήσεις αυτά με 29 χώρες, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ. 2 Ιουνίου κλείνουμε τις πτήσεις για το Κατάρ. Βρέθηκαν αμέσως 12 κρούσματα σε μία πτήση. Τα μεγάλα αεροδρόμια που είναι σταυροδρόμια. Μαζεύουν από παντού. Αυτό ακριβώς. Το καλοκαίρι θα έχουμε από Ιταλίες, από. Δεν βλέπω να ανοίγουν Ιταλίες. Κίνα, έχεις Κίνα και από χώρες που θα έχουν. Από Αμερική. Από χώρες. Ναι. Από χώρες. Από Αμερική δεν θα έχεις, ας πούμε, που οι άνθρωποι. Εντάξει. Ναι. Οπότε εκεί και θα είμαστε και λίγο γιόλο. Οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο μυστήρια. Anyway, ανοίγουν και τα γυμναστήρια.
Στην Αμερική πρέπει να τσεκάρουμε τα δακρυγόνα. Έχουν. Παρεμβαίνουν στον ιό. Εκεί πρέπει να γίνεται άλλο πείραμα. Φαντάζεσαι να βγει μια τέτοια έρευνα, παιδιά. Το δακρυγόνο έχει αποδειχθεί ότι. Σκοτώνει τον κορονοϊό. Η δική μα εδώ. Πάτα κούτα, πάτα κούτα. Α βγαίνουμε έτσι ρίχτα, όλα. Χθες φτάσαμε κοντά στο να μας δεσούν, να ξέρεις. Γιατί, τι έκανε. Βγαίνω από το γραφείο και με το που βγαίνω εμφανίζεται ένας αστυνομικός και μου λέει ταυτότητα έχεις. Από το γραφείο με το που βγήκε. 11 το βράδυ. Ναι. Βγήκα από το γραφείο. Ναι. Λέω, όχι, δεν έχω. Ρε. Γιατί δεν έχεις. Θα μου πεις να τα κουβαλάω αυτό τα έχω. Γιατί εγώ την ψάχνω εδώ. Και ευτυχώς τα άλλα δύο παιδιά με ξέρανε, θα γινόμασταν ροντέο. Στα καλά καθούμενα. Γιατί φαντάσου τώρα, εγώ έφυγα από το σπίτι 9 ώρα το πρωί και πήγα να γυρίσω 11 το βράδυ. Εντάξει. Εκείνη την ώρα δεν ήμουν και ο πιο ψύχρεμος άνθρωπος του πλανήτη. Και ευτυχώς ήταν τα άλλα παιδιά πιο ευγενικά και πιο ξέρω εγώ. Και... Σε είδαν ως ύποπτη παρουσία, ως τι είναι. Δεν μ' άρεσε φαντασόση φάτσα μου. 11 η ώρα στην Αριστοτέλους δηλαδή δεν. Ναι, δεν σου λέω τώρα, δεν σε αρέσει η φάτσα μου. Ναι, έχει κάτι. Μου ζητάει ταυτότητα. Εντάξει, βέβαια μαθημένος, γιατί μας ήταν ταυτότητα από 13 χρονών. Ναι, για μπύρα πήγαινε ταυτότητα με ταυτότητα. Χωρίς να υπάρχει ποτά απαγόρευση. Δηλαδή, σε βλέπανε να πίνεις μπύρα, να πίνεις τα πάντα. 13, 14, 15, ξέρω εγώ πότε πηγαίναμε να βαρύνω. Δεν σου λέγανε γιατί πίνεις μπύρα, γιατί κάθεσαι και πίνεις μπύρα εκεί στο συγκεκριμένο. Δηλαδή το ποτό μπορεί να το προμηθευτεί. Οποιοδήποτε ανήλικο στη χώρα μας δεν έχει να κάνει. Μεγάλες στιγμές. Αποτύχει υπάρχουν κυρίες και κύριοι ως χώρα. Δεν μας λες άλλα και χθες. Γιατί ευτυχώς τα άλλα παιδιά ήταν καλά. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ο τρόπος. Πες ένα καλησπέρα. Ναι. Πες καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες για την ευγένεια. Ναι. Η ευγένεια είναι το μεγαλύτερο όπλο και εφόδιο που μπορείς να έχεις για να επιτύχεις πράγματα. Όσο και αν την έχουμε παραγνωρισμένη. Είναι το ίμιση. Εσύ πλάκα κάνεις. Με ένα καλημέρα, καλησπέρα. Εμένα με έχεις ψήσει κατευθείαν. Ναι. Άμα είσαι ευγενής. Ναι. Με έχεις ψήσει. Τι βγαίνεις απ' την. Άμα είσαι καλά του αίματο. Με έχεις. Δεν τον έχεις. Με έχεις. Ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Με έχεις. Έβλεπα ένα με ένα πρίγκιπα που πήγαινε με ανήλικες όμως. Το είδες αυτό το ντοκιμαντέρ. Όχι, όχι. Για κάτσε δες το. Ναι. Δεν το. Και έβγαζε ανακοινώσεις τύπου τον Μπάκινγχαμ ότι δεν είναι έτσι. Καλά. Εντάξει. Και καμιά 200 μάρτυρες. Γλιτώσαμε λοιπόν από την σύλληψη των Σταύρο Κόλκα. Και επειδή τους έλειψε στην, το πρικυπικό, πόσες φορές δείξαν του Κωνσταντίνου την ταινία χθες, προχθές Σαββατοκύριακο. Τρεις. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όχι Κωνσταντίνο. Ένα Κωνσταντίνος είναι. Εντάξει, Κωνσταντίνος είναι και ο βασιλεύς. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ο βασιλεύς. Θα μπορούσε. Κοίταξε, βασιλικό δικαίωμα έχουν ούτως ή άλλως οικογενειακά να καταλαμβάνουν τα αξιώματα της χώρας, ας πούμε. Οπότε, ναι, έχει μια παραποίηση. Τρεις φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΕΡΤ έδειξε την ταινία του. Ντοκιμαντέρ ταινία, τι ακριβώς ήταν αυτό, του αφιερωμένη στη ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία είχε προβληθεί νωρίτερα στους κινηματογράφους, έκοψε λιγότερα από 1000 εισιτήρια. Ναι, δεν το ρισκάρεις. Δεν το ρισκάρεις. Και ποδόσφαιρα έχουμε. Ετοιμάζεται η ομάδα από τάμια ο υδρότας. Πολλά κιλά υδρότα. Θα δούμε μπαλάρα, φίλε. Ναι. Τώρα θα ανεβούν και οι θερμοκρασίες. Όλο αυτό το διάστημα έχει μια χαρά δροσούλα για να παίξει μπαλίτσα ωραία. Και τώρα θα τις δώσει. Θα έχει κάτι τριαντάρια, λέει το. Και αυτό γιατί να παίξουμε εμείς 7,5 και 9,5, δηλαδή για να καταλάβω. Εντάξει, μωρέ, για να ξεμπερδέψει. Ήθελες 9,5 τώρα, μην λέμε χαζά. 7,5 να ξεμπερδέψει, να βγει στον καφέ. Να πέσει λίγο θερμοκρασία. Ναι, εντάξει, τι να πέσει, μωρέ. 9,5 ώρα να τριώσει το μάτς, 11,5 αυτό πάει στο χάλασε όλο το. Το βράδυ, ενώ το 7,5 είναι ωραία. Έχουμε και όπερ μετά, 11 η ώρα. Αυτό σου λέω. Σκέψου να έπαιζε 9,5. Θα έχει ξεμπερδέψει, άστα να πάντα. Σταματούσαν πάλι στα πεζοδρόμια, θα σου λέγανε ταυτότητα και τέτοια. Κάτσε να σκεφτώ. Το όπερ είναι στο Μακεδονία Παλά, στον ένατο όροφο. Το Μακεδονία Παλά άνοιξε. Γιατί είναι ικανή να έχουμε εκεί πέρα και να είναι κλειστό το Μακεδονία Παλά και να πρέπει να σκαρφαλίσουμε. Πρέπει να άνοιξε γιατί είναι 12 μήνε. Αυτό. 12 μήνε. Λειτουργεί όλο τον χρόνο το ξενοδοχείο, οπότε αυτά ανοίξαν, όχι τα εποχιακά που ανοίγουν, ας πούμε, για τις σεζόν. Καλά ρε εσύ, λες το open, ο Ιβάν στο Μακεδονία Παλάς δεν μένει. Στο Μακεδονία Παλάς. Εκεί δεν μένει ο Ιβάν, ο Γιώργος και οι λοιποί. Ανάλογα έχουν, να σου πω την αλήθεια. Έχουν πολλές επιλογές. Δεν έχουν δηλαδή θέμα στέγης. Όχι, άμα έχουν να τους φιλοξενήσω καμιά φορά, ρε παιδί, μας έρθουν τα παιδιά. Γι' αυτό, αν ήταν κλειστό το Μακεδονία Παλάς, που μένανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ήρθανε. Α, ούτε ο Γιώργος ήταν εδώ. Απαγορεύονται οι πτήσεις. Λέω, ο Γιώργος δεν ήταν εδώ πέρα. Όχι. Α, και αυτός έξω. Ναι, είστε όλοι.
Όπου θα έχει πιάσει σκόνη εκεί τώρα. Πού να πάει να μείνει στα χαλιά αυτά, να μαζέψει τα χειμερινά, να κατεβάζει τα καλοκαιρινά. Δύσκολα, δύσκολα να είσαι μεγιστάνας. Ας ο Θεός μας φύλαξε, κυρίες και κύριοι. Να το, η αγάπη η οποία είναι γνωστή φαν του Μακεδονία Παλάς, δηλαδή όταν βαριέται σπίτι με τους θνητούς, πάει νοικιάζει μια σουίτα, μου λέει μία εβδόμου θα ανοίξει. Μία εβδόμου θα ανοίξει τελικά. Ναι. Δεν είναι αυτό το δεκάμινη που ανοίξαν τα ξενοδοχεία. Θέλουμε να το πούμε χαλαρά. Ναι, ναι, για να μην, να μην πλακώσει όλος ο κόσμος από τώρα και θέλει να πάει να κλείσει κρεβατάκι στο Μακεδονία Παλάς. Οπότε σου λέει. Ωραία, παιδιά, επειδή δεν είναι ανοιχτό το Μακεδονία Παλάς, μην γίνει καμιά κέντα και μείνουμε από κάτω και χαφαλώνουμε στον ένατο. Γιατί μια φορά ανεβήκαμε και δεν ήταν ο τεχνικός. Δηλαδή, ναι. Θα κάνατε από την παραλία μωρέ μια εκπομπούλα. Ναι, πώς κάνα παλιά τον πρωινό καφέ και αυτά και τέτοια. Βγείτε λίγο έξω με τον κόσμο να πίνετε κοκτέιλάκια. Να κάνουμε την γκάλοπ. Ναι. Έχει και κοκτέιλάκια εκεί πέρα, κάτι σταντάκια, κάτι κυλικία, κάτι αναψυκτήρια. Μια χαρά έχει. Έχει μια χαρά. Εξυγχρονιστή η παραλία μας. Σε κυνηγάνε. Ναι. Τον Μπάμπι το σταματάει μόνο τουριστική αστυνομία για ευνόητους λόγους. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες τουριστική αστυνομία, γιατί δεν έχει Θεσσαλονίκη τουριστική αστυνομία? Γιατί και η αστυνομία κάνει τουρισμό. Δεν χρειάζεται. Βασικά δεν το έχουν σκεφτεί ότι παιδιά με τουριστική αστυνομία μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις και να βολέψουμε. Δεν το έχουν σκεφτεί. Θα πούνε ότι η Θεσσαλονίκη, η μέκα του τουρισμού που υποδέχεται 8 τουρίστες στον χρόνο. Δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σταυροδρόμοι πολιτισμών, ας πούμε, και μετακινήσεων. Δεν έχει τουριστική αστυνομία. Γνωστός δολοφόνος Κατσαρίδας με ενημερώνει ότι δεν άνοιξε το Μακεδονία Παλάς όπως και κανένα πεντάστερο της πόλης λόγω μη πληρότητας. Όντως, για να βγαίνει ένα ξενοδοχείο πρέπει να έχει μια πληρότητα. Τι φτάνει πεντάστερο στη Θεσσαλονίκη? Γελάμε. Αυτοί που έρχονται. Φιλέ, εγώ το ξανακάνω και το πενθήμερο που πήγα. Εβδομάδα πόσο ήτανε. Καλά, εντάξει, ρε, εσύ τώρα έχουμε εμπειρία είναι, ρε, εσύ να μείνει σε πεντάστερο. Όχι, φίλε, τα έχει όλα. Δεν είναι. Δηλαδή, πρωινό σούπερ, θέα, την πισινούλα μου. Εντάξει, να βγαίνει στον μπαλκόνι και να βλέπει τον Ουάρντα με 5-6 να περπατάει και να φωνάζει και να φωνάζει και αυτό από εκεί. Ουάρντα, ου, και τέτοια. Ναι. Εντάξει, να τα ανοίξει, να σου πω κάτι. Πάμε ως crash test να μείνουμε πριν ανοίξει για να δοκιμάσουμε να δούμε τα facilities, αυτό αν είσαι ετοιμότητα το προσωπικό. Χρειάζεται να γίνει μια τέτοιου είδους, ας πούμε, μετάβαση. Ναι, είμαστε για δοκιμαστές. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Πιστεύω ότι είναι η δουλειά που θα μπορούσαμε να κάνουμε από μικρή. Να είμαι τουρίστας. Δείτε, είμαι ο καλύτερος τουρίστας. Είμαι ο καλύτερος τουρίστας. Δηλαδή. Δεν γκρινιάζω. Μπορεί να κάνει τον απαιτητικό. Ναι, μπορεί να χρειαστεί να είσαι ολόλος. Ναι, μπορώ. Αν, εγώ το έχω αυτό. Ναι, αν είναι η δουλειά μου. Ή αν κρίνω απαιτητικός γίνομαι όταν αντιλαμβάνομαι ότι η αντιστοιχεία τιμής προϊόντος είναι δυσανάλογη. Οπότε εκεί εκφράζω τις απαιτήσεις μου. Όταν πάω κάπου που είναι value for money, όπως λέμε και στη Σταυρούπολη. Ναι. Εντάξει, δεν έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σωστό. Το μια φορά έπαθα αυτή την κρίση στο Μέτσοβο. Όπου είχαν τη φαϊνή ιδέα οι γυναίκες να μας πούν να πάμε σε ένα μοναστήρι. Mm-hmm. Κατέβαινα μία ώρα και μετά έπρεπε να την ανέβω αυτή την ανηφόρα. Mm-hmm. Εντάξει. Ήμουν ήδη στραβωμένος γιατί μας έδωσαν ένα δωμάτιο τότε 150 ευρώ το οποίο ήταν για 12. Mm-hmm. Ωραία. Και με το που γυρνάω, καλά ηλία δεν πλησίασε να μου μιλήσει. Και είδαμε ένα μοναστήρι τώρα με έναν τύπο με φόρμα ζήτα Ελλάς. Εγώ νόμιζα ότι είχαν καήσει ειδική τελετή κανονικά. Ζήτα Ελλάς. Αυτό ο Καραγκιοζόπουλος, ο Πεπές και ο Πατήκας. Ο Μπάρλος. Ζαφυρόπουλος λέγονταν αυτό. Ζαφυρόπουλος, ζήτα Ελλάς. Και κάθομαι στο κρεβάτι και τρίζει. Εκεί ήμουν ο πιο σύχαμα επισκέπτης της ιστορίας των επισκεπτών. Έβαλα ένα κανονικά. Λέω ανέβα πάνω. Μου λέει τι τρίζει. Τι τρίζει, κάτσε λίγο, τον έβαλα κάθεση, εκανγουνήθηκε. Λέω, λάδωσε το. Κάτσε να κάνουμε αγκαλίτσες μας, να κάνουμε τη φύλακα μου για να δεις ότι τρύπεις. Λάδωσε το, έκανε και ο καημένος. Αλλά μου είχε γυρίσει το μάτι. Ναι. Δεν γίνεται να πληρώνεις αυτά τα λεφτά και να έχεις και καλά παραδοσιακό, στο μεταξύ και να... Έλα ρε παραδοσιακό, έλα στο χωριό, αυτά με τα παραδοσιακά, έλα στο χωριό, παραδοσιακό χωριό, εκεί τον Μπακτσέ, πάνε μάζεψε εκεί, καλλιεργήσε κιόλα άμα θέλεις, ας πούμε, τέτοιου είδους facilities. Θες παραδοσιακό, πήγαινε σε χωριό εκεί με 4 άτομα και κάτσε στο καφενείο. Σε παρακαλώ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέει, μακάρι να επιβεβαιωνόσασταν με την ίδια ευκολία και για τα σημεία που δίνατε, γιατί λέω επιβεβαιωθήκαμε με την ανάλυση του καθηγητή σε κάποια φάση θα βγουν και αυτά, απλά δεν τα έχουμε παίξει. Καλά, εντάξει.
Νικήτρια, στείλει τώρα. Το έχω, έχω μια τετραδούλα φωτιά για το Σαββατοκύριακο. Το έχω σήμερα. Ναι, ναι, τα είπα και μέσα στην εβδομάδα. Δεν θα τα πω και τώρα. Απλά είναι. Πάω Ολυμπιακό γκολ-γκολ. Τι γκολ-γκολ, πρέπει να περάσουν την πράγμα και γκολ. Καλά, καλά, δεν πρόκειται να ξαναρθεί το 0. Άρη Σόφι γκολ-γκολ. Ξάνθη Άντερ και νίκη τη ΑΕΚ. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η τετραδούλα μου σε καλές αποδόσεις. Από ένα, μέχρι και το Άντερ τη Ξάνθη είναι στο 1,70 κάτι. Από ό,τι το είχε πάρει το μόνο. Θα παίξω 7 Άντερ. Ναι. Μαζί με να το πετάξω 100 στάρικο, να τα κάνω 1000. Ναι. Αυτό θα κάνω, φίλε. Μέσα στο μυαλό μπορείς, είσαι στο μυαλό. Μπορείς να έχεις το οτιδήποτε. Ποιος θα βάλει γκολ? Μα θα είναι όλοι, θα κοιτιούνται στα μάτια. Δύο νεκρούς πίκες θα έχουμε στις αγωνιστικές αυτές. Στο Ξάνθη Ατρόμητο. Καλά αυτό, ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για... Θα λέει ο άλλος το παιχνίδι και θα... Γι' αυτό σου λέω, το προϋπολογισμό του κράτους, 1,70 το άντερ, βάλτο. 32 δις δεν θα πάρουμε τώρα από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάλτα όλα τα 32 δις στο άντερ, 1,70 ρε παιδί. 25 δις θα πάρεις. Πλάκα κάνεις. Όχι, 25, 23. Εντάξει, ζωάρα. Ζωάρα, ζωάρα. Πλάκα κάνεις, σωθήκαμε, σωθήκαμε. Γιατί τα 32 δις είναι τέτοιο, δάνειο δεν είναι... Δεν είναι χάρισμα, πάρτε παιδιά. Τα 32 δις θα πρέπει να τα επιστρέψεις πολλαπλασιαστικά. Εντάξει. Θα βγει μια ειδική τέτοια, όποιοι τα πάρουν να τα γυρίσουν. Ναι, δύσκολα. Όποιοι τα πάρουν θα τα γυρίσουν οι άλλοι που δεν τα πήραν. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα λεφτά θα ελέγχονται, διάβγεια. Ναι, ποιος το πήρε, η τάδε εταιρεία. Για να κάνει αυτή τη δουλειά, βέβαια. Από τα κέρδη σου, τσουκουτσούκου θα τα επιστρέψεις. Ωραία. Φτάνει, εγώ δεν ξαναπληρώνω. Βγες λίγο από την πόρτα. Έχει να πέσει τόγκα. Τίποτα, φίλε. Αυτό πραγματικά θα το απολύσουμε, αυτό να πω πριν ποτέ. Ας γίνουμε λίγο κακοί άνθρωποι. Ψώνα. Αυτό να με το που κάμισε το μυστήριο, όχι αυτό να τον άλλα. Τον ύπο. Ο ύπο είναι καλεσμένος. Όχι ο ύπο, ρε. Α, κατάλαβα ποιο λες. Δεν ξέρω, παιδί μου, τώρα τι σου φταίει ο άνθρωπος. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πεμπτούλα, τώρα που ο καιρός ακόμη καλύτερος γίνεται και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις υπερλιακάδες. Να σου πω. Ναι. Όλο με μπερδεύεις και ξεχνάω να πω ότι κληρώνουμε. Γυαλάκι. Και σκούπα σήμερα. Έλα, γιατί δεν το λες από την αρχή, ρε. Νικοκύρης. Όπα. Αυτή που ρουφάει. Ναι. Ωραία, ρουφάει. Ξεπούλησε ο, ναι, ο Αλεξιάδης. Mm. Ξεπούλησε. Κράτησε μία καβάντσα για να τη δώσουμε εμείς. Ελάρεση. Εντάξει. Μία σκούπα δώρο λοιπόν, γιατί είστε νοικοκύριδες για το βάθος. Αν και το βάθος. Μπορείτε να την κάνετε δώρο στη γυναίκα σας. Ότι σε σκέφτηκα, αγάπη μου, πάρε μια σκούπα. Καφρίλα εντελώς. Ναι, εντελώς. Όχι, τώρα μου θύμισε εκείνο του Χάρι Κλίν. Για να μην τον παίρνετε από πίσω. Πάρε του μια πίπα. Πίπες Νταϊάννα. Μία σκούπα Euro Pro Palma. Ενεργειακή κλάση Α+, με ισχύ 800 W, δώρο από τα Welcome Store Αλεξιάδη σε έναν από εσάς τους ακροατές τους πιστούς. Σήμερα! 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 Σήμερα. Ναι, FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222. Και Αλεξιάδης. Και Αλεξιάδης, για να καταλάβουμε, μην πει στο τέλος κέντρο Αλεξιάδης, ξεφτιάξουμε. Ναι. Δεν κοιτάζω Αλεξιάδη. Ωραία. Μία σκούπα λοιπόν, FM κενό. Ονοματεπώνυμο Αλεξιάδης στο 542-22. Έλα ρε, έλα ρε, εντάξει. Καταφέραμε, με καταφέραμε. Ωραία, τα welcome stops, Φιλίππου Πόλιος 57 μας προσφέρουν αυτήν την πολύ ωραία σκούπα. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους στα welcome stores Αλεξιάδης, επειδή εμείς πρώτα αγοράζουμε και μετά διαφημίζουμε, μιλάμε για πολύ καλές επιλογές σε πολύ καλές τιμές. ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Ό,τι θέλετε για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική φιλαναγνωσία. Ρε σιαμάτρα, σταμάτα να μου βάζεις πολλές σύλλαβες πρωί-πρωί. Οικαστικά, 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία 6972-230-121. Και βέβαια, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο Σωτηριάδης, Σωτηριάδης Data Spot, μας ενημερώνει ότι μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Έμαθες ότι οι ταμιακές μηχανές θα πρέπει να συνδεθούν μέχρι τις 31 εβδόμου και να αποστέλουν δεδομένα?
Το έμαθες εσύ αυτό? Όχι, το ακούω από σένα. Και... από Σωτηριάδη, αυτός μας ενημερώνει. Έχει ταμιακή νέων προδιαγραφών πλήρως αναβαθμισμένη για να κάνεις σωστά τη δουλειά. Αν θες να πάρεις τις σωστές απαντήσεις, τότε ξέρεις πού θα απευθυνθείς. Σωτηριάδης.com.gr 2-3-10-5-77-037. Καλύτερες δυνατές τιμές σε επώνυμα μοντέλα ταμιακών μηχανών και τεχνική υποστήριξη όπως τη χρειάζεσαι. Με ένα τηλέφωνο Σωτηριάδη η επιχείρησή σας κοιμάται ήσυχη. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, στον Λίμπερο 107,4. Είπαμε σήμερα διπλά δώρα. Ηλεκτρική, μπε σκούπα αυτή. Δεν είχαμε ποτέ εξοχικό, αλλά. Τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σταύρου Κόλκα. Ξεκινάει σιγά σιγά η Super League, αλλά είχαμε πρωτήτερα τίτλο για την πόλη. Αυτά τι είναι, στο Play, δεν είναι. Στο Play, ναι. Computer, όχι, όχι. Σαν PC. Όχι. Για την Airbnb και μέναμε 6 άτομα, 7. Ο καθένας το δωμάτιό του με την τουαλέτα του και το μπάνιο του. Ναι. Είχαμε Play κανονικά. Παίζαμε. Δύσκολα. Οι δύσκολες στιγμές ενός δημοσιογράφου στην προετοιμασία του. Ναι. Για ακόμη μια φορά. Φτιάξε ένα τέτοιο διπορικό. Ξεστήκαμε. Παγώνει. Δεν λες πού είσαι εσύ. Τι κάνεις, το κροτσάς. Όχι ρε. Τι κάνεις. Τρέχεις. Τι τρέχεις ρε. Και να βγει κανένα βίντεο να με κυνηγάει για παγώνει. Θα σου πω εγώ. Δεν το χαμπή. Έδωσα ρεπορτάζ μια φορά πηδώντας ένα τραμπολί. Σοβαρά. Να είστε. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία φίλε. Είναι... πώς το λένε. Για δύσκολη. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι διακόπτει το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει. Αλλά η προπόνηση που κάνανε, ο χρονικό διάστημα προπόνηση είναι μικρότερο από αυτό που κάνουν το καλοκαίρι. Και θα πρέπει να μπουν σε συνθήκες έντασης που εντάξει, συνήθως το καλοκαίρι έχεις το πρώτο παιχνίδι έντασης που είναι ευρωπαϊκό, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν είναι Τετάρτη Κυριακή. Παίζεις μια φορά την εβδομάδα, μέχρι ξέρω εγώ από τέλη Ιουλίου μέχρι ξέρω εγώ τέλη Αυγούστου. Ναι, και ξεκινάει σταδιακά. Ένα μήνα θα παίξεις 4 παιχνίδια συνήθως. Καφετέρια. Θα κληθείς να παίξεις σε ένα μήνα και μια εβδομάδα, σε 5 εβδομάδες, 10-12 παιχνίδια έντασης. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο 4, άλλο 12 μαζί με το κύπελο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή στο τέλος μπορεί να παίζουν με πατερίτσες σε αυτό χτυπά ξύλο. Είπα το γυρίσω στο e-sports. Οι παίκτες υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού υπάρχουν νομίζω στο PlayStation. Ναι, και αν έγινε κιόλας και πρώτα. Batman ήδη μου. Που σου κατεβάσαν τη σελίδα, τι τραβάς δε φίλε. Έχω ακόμα τα προφίλα σε 5 μέρες παίκτη. Άλλαξε όνομα. Αυτό θα κάνω, αλλά θέλουν ταυτοποίηση με ταυτότητες, με ιστορίες. Πάρε, από κάποιον ταυτότητα. Δύο προβλήματα και ένα ευρωπαϊκό, να δω τι θα λες, λέει ο Δημήτρης, σωστό. Τελευταίος ευρωπαϊκός τίτλος που έχει έρθει στην χώρα μας. Και... είμαι απόλυτα σίγουρος και ο Εδεσαϊκός εκεί με μια ράντι καρ, κάτι έτσι σαν... Ράντ. Όχι ράντ. Ραντοκίτσι. Μια έτσι... όνομα για ψεκαστικά κάτι. Το ραντάμπα που μας έλεγε προχθές ο φίλος μας ο Φιλάρετος, που ψεκάζεις ας πούμε για τα ζυζάνια, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ιστορικό βαλκανικό κύπελο. Μου λείπουν αυτά βαλκανικό κύπελο. Δεν ξέρεις τι ψαρωτικό βλέμμα έχει. Δεν ξέρω τα παγόνια ρε εσύ να πει. Είχες παγόνι στην Αυλούπολη ρε. Όχι, είχαμε στο χωριό. Όχι εμείς ρε παιδί μου, αλλά έχει μια θεία μου εκεί στο τέτοιο στην αυλή και τα έλεγα πούσε εσύ βρε. Με τα παγόνια, οι χήνες είναι πιο επικίνδυνες. Να πω εγώ τώρα, που χάρω τα δόντια. Αν νιώσουν απειλή οι χήνες με τα χινάκια όταν έχουν, με τα χινάρια, ξέρεις. Ξεκινηγάνε σε χλωρό κλαρί.
Ναι, να μάθουμε και λίγο έτσι να σκεφτούμε. Geography. Ναι, να μάθουμε να μην μαγγίζουμε εκεί που δεν παίρνει. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχει πολλά. Δεν πα το χαϊδέψει, α πούμε, δεν γίνεται τώρα. Κίνα δεν είναι ότι χαϊδεύει. Δύσκολα να μην χαϊδεύει. Διαζώσει και μπλάβου. Λοιπόν, έχουμε πιάσει λίγο το αθλητικό κομμάτι με την έννοια του ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα νερά, διότι ουδείς μπορεί να ξέρει πώς θα παρουσιαστεί. Βασικά ξέρουμε, εικάζουμε, δεν είναι και... Αλλά σημασία έχει ότι μπαλίτσα. Θα δούμε μπαλίτσα. Αυτό έχει. Ό,τι και να είναι, εμείς θα το δούμε. Ποιο δηλώσει, δεν θα σηκωθώ, ρε. Σαββατοκύριακο είναι και το... ούτε μπάνια θα πάμε, ούτε τίποτα τώρα έτσι πως μας τα κάνανε τα πράγματα. Σε άλλες περιπτώσεις, τώρα τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να πληρώσω και την Νόβα τώρα που το θυμήθηκα. Αλεό, αλεό. Η Νόβα τα δείχνει τα παιχνίδια. Κάποια δείχνει Νόβα. Κάποια. Από τη United, μια σέρβικη, ένα σέρβικο κολοσσό. Ναι, υπάρχει σέρβικος κολοσσός. Αλλά η Σερβία είναι μεγάλη χώρα. Ναι, είναι ρε παιδί μου. Και είναι παίκτες οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι παλιά είχαν το καζίνο εδώ, το Regency. Ναι. Το αγόρασαν από το Λασκαρίδι και μετά το ξαναπούλησαν στο Λασκαρίδι. Τώρα τι κολοπαδιά είναι αυτή. Ήταν στην πόλη μας τα παιδιά. Εντάξει, να δούμε και λίγο τι θα γίνει. Δηλαδή μια εταιρεία που... Νομίζω είναι στην τηλεφωνία και στις... Δηλαδή εκεί κινείται. Προφανώς άλλαξε η στρατηγική της, γι' αυτό πούλησε το Regency. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι δηλαδή κάτι τα οποία δεν τα έχουμε ζήσει. Και τα τυχερά παιχνίδια του καζίνο δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι άλλα πράγματα. Σωστό και. Ξέρεις, 8 στοιχηματικές εταιρείες. Από 3 μάτς έχει. Για να κρύβω το πρόβλημα. Ναι, ναι, ας το δούμε σιγά σιγά. Αύριο Λεμπέτ όμως εμπεριστατωμένα. Ναι, να το πρόβλημα. Ναι. Σάββατο Πανιόνιος, Νούπου σου Βόλος, Ματσάρα. Αυτά και μεγάλη του αγάπη. Πάμε, εδώ και θα θέλω να το βγάλουμε over, δεν θα μπορούμε. Δεν βλέπεις αλλού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω. Μπορούμε να μάθουμε. Στην εκπομπή θα μπορούμε να ακούσουμε ποια είναι η άποψη η οποία θα διαψευστεί το Σαββατοβράδυ. Άρη Σόφη, 9.30 ώρα, μια χαρά, καφενείο έξω, χαλαρουίτα, αυτό μπυρίτσα, φιστικάκι, κουμπλέ, ό,τι πρέπει είναι. Έτσι κι αλλιώς ακόμα τα μπαρς και αυτά δεν πολύ... Όχι, γιατί... δεν πολύ τραβάνε. Δεν πολύ τραβάει νύχτα. Και αναμενόμενο ήταν. Έχει αλλάξει η ώρα της νύχτας. Είναι αποκευματόβραδο πλέον. Ναι, εντάξει, ναι, βόλτα. Έχουμε υιοθετήσει αυτό το βόλτα, άντε να πιούμε και... Και κανένα ποτά, ναι. Ναι, και κανένα ποτάκι. Την Κυριακή, στις 7 και 4, Λάρισα Άστερας. Παιδί μου, εντάξει. Στέματα, δεν πάντα είναι. Σε, είναι. Σε κάτι πάω Ολυμπιακό. Δεν πάω Ολυμπιακό, είναι ένα 90, ξέρω εγώ. Στο ΠΑΟΚ, πάνε το δικό σου, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένα 65. Μάλιστα είναι πάνω από 2-10, το μοναδικό που, το Άρη Σόφι είναι το μοναδικό που θεωρείται πιο πιθανό να μπουν πάνω από 2,5 τέρματα και το over είναι στο 2,7. Εικάζουν ο Μπουκ και φυσικά ο Μπουκ πάντα έχει την πιο ψύχρεμη προσέγγιση, ότι δεν θα μπαίνει γκολ ούτε με άδειο τέρμα ούτε με μπακό τέρμα, δεν πρόκειται να μπαίνουν γκολ στην Super League, αλλά κανείς δεν ξέρει από την άλλη, γιατί όπως προείπαμε άβυσσος
Αφήσει το Super League και πόσο μάλλον Super League μετά από τέτοια διακοπή που είχαμε 2,5-3 μηνών. Πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ Ξάνθη δεν ήτανε το τελευταίο μάτς? ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κύπελλο. Α, αυτό ήταν το τελευταίο. Θυμόμαστε ημερομηνία. Κάπου το Μάρτιο λογικά. Μάρτιο αρχές νομίζω, αλλά περίμενα λίγο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Κύπελλο. Τέσσερις Μαρτίου. Μάλιστα. Οπότε και έχουμε τώρα 4 Ιουνίου, δηλαδή. Τρία μηνάκια πραξίες. Μια χαρά, μια χαρά. Ολόκληρο καλό. Ούτε δάσκαλοι να ήταν. Ναι, ρε, άσε τα δικά μας, Δημήτρη. Τα δικά μας, εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Παίζουμε τις μικρές, το over θα είναι χαμηλό. Αλλά ξέρω εγώ, θυμάμαι εγώ τον Office στην αρχή που τον έπαιζα συνεχώς over. Μέχρι να πάρει χαμπάρι τι γίνει το book. 2-30, 2-20, 2-40. Στατιστικά πώς σου λοιπόν, κάνουμε διαλυματάκι για να επιστρέψουμε και με τον... Τα παιχνίδια ξεκινάνε και κλεισμένο των θυρών. Ωραία, γιατί ρωτάει κάτι ο Πέτρος τώρα. Υπάρχει μια, ξέρω εγώ, συνάντηση την επόμενη εβδομάδα του υγειονομικού, η υγειονομική υπηρεσία με τον Ναυγεννάκη, τη Λίγκα κτλ. Δηλαδή, ο Όφη επιμένει να ανοίξει το 20% του κόσμου. Στο μεταξύ αυτό, ξέρω, ο Όφη έχει ένα ρομαντισμό, αλλά δεν έχει πρακτική σκέψη. Πρώτα απ' όλα, π.χ. έπαιζε πάω Ολυμπιακός με κόσμο και έπρεπε να πουλήσουμε το 20% των εισιτηρίων. Τα διαρκές θα κάνω εγώ που είναι 20.000. Τα πρώτα διαρκές θα μπείτε με κλήρωση. Ένα το κάτω μόνο. Δεύτερον, ωραία, το κόστος απολύμανσης γηπέδου, τουαλετών, χώρων κτλ. Το έχει σκεφτεί κανείς? Θα κάνουν ό,τι κάνουν και στα υπόλοιπα που δεν απολυμμένει κανένα. Δεν είναι πρακτικό να υπάρχει κόσμος τώρα, δεν συμφέρει κανένα. Κοίταξε τον Όφη, ούτως ή άλλως ο Όφη θα έχει 20% πληρότητα στα παιχνίδια, άντε και λίγο παραπάνω. Ώστε να προσελκύσουμε τουρισμό, όλο το πράγμα είναι μια διαφήμιση προς εξωτερικό. Μη παίρνεις και όρκο ότι χωρίς κόσμο και ξαφνικά με εμφανίσουν κόσμο, θα γίνει μακελιό. Ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν θέλει κανείς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μόνο Όφη και ο Άρης. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, πώς αποτρέπεις συγχρονισμό του κόσμου που θα πάει έξω το γήπεδο ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως αν εισέλθει σε αυτό. Τίθεται πολλά ζητήματα, αλλά σου λέω, βλέπω μια εκμάδα ότι μπορεί στα πλαίσια διαφήμισης του πόσο ασφαλείς είμαστε και το πόσο έχουμε διαχειριστεί αυτή την υγειονομική κρίση, ίσως και να. Ένα 20% δηλαδή θα το έβαζα στην όσο και η πληρότητα του γηπέδου που επιθυμεί η ομάδα από το Ηράκλειο. Θα το έβαζα μέσα στην κουβέντα. Εγώ λέω ότι δεν θα γίνει στο τέλος τίποτα. Μάλιστα. Δώσε χορηγούς. Δίνουμε μια σκούπα προσφορά το Welcome Store Αλεξιάδη. Σκούπα Euro Pro Palma. Ηλεκτρική ενεργειακή κλάση Α+, 800 W ισχύ. 2 χρόνια εγγύηση. FM κενό ονοματεπώνυμο Welcome Store Αλεξιάδη στο 54222. Και ένα γαλάκι ταυτοχρόνως από το Apple. Απέρα το σχολείο, όσοι ξέρετε την περιοχή, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Όσοι πήγα το σχολείο. ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, είναι καινούργιο και διαφορετικό. Ό,τι χρειάζεται το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά.
και πολλές άλλες δραστηριότητες σας περιμένουν εκεί για τα παιδιά σας. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121. Και βέβαια ο τεράστιος Σωτηριάδης, Σωτηριάδης Data Spot. Ό,τι χρειαστείτε από μηχανές γραφείου, από ολοκληρωμένα συστήματα παραγγελιοληψίας, αλλά το βασικό, γιατί υπάρχει πλέον συγκεκριμένος χρόνος που μπορείς να το κάνεις αυτό στις αμιακές μηχανές σου. Όλες πρέπει να συνδεθούν μέχρι τις 31 εβδόμου για να αποστέλνουν δεδομένα. Η ταμιακή μηχανή νέων προδιαγραφών πλήρως αναβαθμισμένη για να κάνει τη σωστή δουλειά, θα πρέπει να την έχετε, και αν θέλετε σωστές απαντήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, θα καλέσετε στο Σωτηριάδης Data Spot 2-3-10-5-77-037 ή θα μπείτε για να επικοινωνήσετε από εκεί, sotiriades.com.gr, Καλυθέας 60 στους αμπελόκηπους. Πάμε στο διαλυματάκι, γιατί έχουμε γραμμές μετά, κανονίστε. Πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο. Έτσι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ωραία. Άντε. Άντε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ψυχιατρίο μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0-287-38. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας Αλεξιάδης για μια ηλεκτρική σκούπα. Ο τεράστιος Αλεξιάδης. Που δίνουμε σήμερα στο τέλος εκπομπής και ένα γυαλάκι από το αυτοκίνητο. Θα πάρει ένα καφέ στον Αλεξιάδη. Ναι. Κάτι θα πάρει, θα σε ψήσει εκεί. Είναι... θα πάρει μια καφετιέρα. Για να πιει τον καφέ. Δεν χρειάζεται να αγοράσει από απέναντι. Ναι, 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 μηχανή του καφέ. Μηχανή πίσω. Άλλο η καφετιέρα. Άρα μου αρέσει που τονίζουμε το ηλεκτρική σκούπα. Γιατί δεν είναι. 2-3-1-0-2-8-3-8. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Η Μαριέτα Χρουσαλά σχεδιάζει σανδάλια. Συγκλονιστική ειδήση. Και κελεσίδου στο πρωινό. Κελεκίδου, ρε, τι κελεσίδου, να μπορέξω και το... τη σφύρα, η κελεκίδου. Αιντε, τίποτα, δεν πετυχαίνουμε τα γράμμα. Στο Sky μιλάει αυτός ο Chris Spiro, που ήταν γερουσιαστής, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Τα έχει πει πάρα πολύ ωραία. Τα έχει πει πάρα πολύ ωραία, ναι. Αλλά το κέλιο ποιο είναι. Ότι για κάποιον να διευκρίνει τον λόγο, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί. Ήταν καλεσμένος στις εκπομπές του Κυριάκου Θωμαίδη στη Δίκη. Ωραία. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Είναι αυτό που κάνει ο Κυριάκος καμιά φορά, που έχει και κάποιους καλεσμένους που ντεκόρ. Ναι. σου λέει κάτσε ρε, εσύ δεν προσδίδει κύρος. Έχουμε γερουσιαστεί. Έχουμε γερουσιαστεί. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα στα κέντρα των αποφάσεων. Είδα το βίντεο, κάθεσα, είδα μία ώρα. Ωραία. Πότε προχθές, βράδυ εκεί που τα έξυνα. Το βιντεάκι των Πεταράδων. Του λέγανε και του Σαββίδη με τον Κυριάκο Θωμαίδη. Το οποίο ήταν καλό. Ήταν καλό. Δηλαδή, Κυριάκος, ενώ σου δείχνει το ότι είναι πολύ αποστηρωμένος, επειδή έχει ζήσει τώρα, άμα ανοίξει, έχει ζήσει τόσα φίλε τώρα, εντάξει. Καλά, ναι, εντάξει. Είναι νούμερο ένας αποχωρήσεις από πάνελ. Ο άνθρωπος που έβγαλε την έννοια της παράγκας. Ναι, μέσα από την εκπομπή του. Νομίζω ότι ο Διονύσης Ψωμιάδης το είχε πει. Όχι, όχι, το είχε πει ένας άλλος διευθυντής, το είχε πει. Ναι. Αλλά το εξήγησε. Ήθελε να πει στην καλύβα του Παρπαθωμά για να φωτογραφίσει τον Θωμά Μητρόπουλο. Ναι. Και είπε στην παράγκα. Στην παράγκα. Σόπα. Σημαντικότατο. Κανείς δεν γνωρίζει, ας πούμε, την καταβολή αυτής της έκφρασης. Δηλαδή είναι προϊόν λάθους. Προϊόν λάθους. Όλοι αυτοί. Είναι προϊόν λάθους. Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Αλλά κατοχυρώνεται στην ιστορική εκπομπή τότε, Δίκη της Δευτέρας. Ναι. Μας απασχολούσε για την. Βλέπω, όταν έχεις μεγαλώσει με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αντιάθμε ποδόσφαιρο. Δεν βλέπαμε. Μάτς δεν πολύ έδειχνε τηλεόραση. Ναι. Αλλά γιατί είναι εκπομπή από το 89-88. Ναι, τόσο. Ναι, οι απευθείας μεταδόσεις ξεκίνησαν δειλά κάπου στα 93-94 ναι. Με Μέγκα και μετά. Μέγκα έδειχνε το. Δεν έδειχνε απευθείας παιχνίδι, έδειχνε το λεπτό προς λεπτό. Ναι. Ένα χρόνο και μετά σταμάτησε γιατί θα κόβανε τον κόσμο τα γήπεδα. Αυτό. Μετά θυμάμαι η ΕΡΤ και μπήκε στην εξίσωση το Φίλνετ. Εκείνη την εποχή. Έτσι λεγόταν Φίλνετ.
που έδειχνε ποδόσφαιρο και τσόντες. Αυτό εντάξει. Τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει. Τα βασικά. Ένα αντρικό κανάλι, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα το πολύ. Τη βλέπαμε στο αρνητικό που έδειχνε, που το πιάναν όλες τις τηλεοράσεις, το Σύμπα, αλλά έδειχνε κάτι στο αρνητικό, κάτι θολά. Και κάπου για 2-3 δευτερόλεπτα έδειχνε κανονικά. Αν ήσουν τυχερός και πολύ ικανός, θα μπορείς να πραγματοποιήσεις. Αν το timing σου ήταν σωστό, τότε θα μπορούσες να κάνεις δουλίτσα. Δουλίτσα γινόταν. Τώρα αυτά οι νέες γενιές τα ακούνε και σου λέει, πέτρινα χρόνια ζήσαμε τώρα, τα και όλα. Εδώ βλέπαμε Norman. Άνε τον αόρατο τέτοιο. Αόρατο σφίχτη. Αχ, οι νέες γενιές τώρα, ας πούμε, κορονοϊό, είχαν premium υλικό από το Pornhub στη διάθεσή τους, χωρίς να πληρώσει. Ναι, τώρα ζήσαμε. Αχ, τι να πρωτοναλύσουμε για εκείνη την εποχή. Αυτό ο σεισμολόγο που μου έλεγε πριν το. Σεισμολόγο, παίζει ένα κορυφαίο, θα το βάλω να ακούσουμε ένα κορυφαίο ηχητικό. Στην εκπομπή τη Μάριον Μιχελιδάκη στην ΕΡΤ1 που λέγεται Επική Παύλα Νονία. Επί Παύλα Κοινωνία. Βαθιστό. Καλά, είδε την καινούργια παράσταση του Μάρκου Σεφερλή. Όχι. Δεν τόλμη και γοητεία. Έτσι λέγεται. Δε τόλμη. Γοητεία και έχει κάνει Photoshop τη φάτσα του πάνω στον Χαρδαλιά. Δε τόλμη και γοητεία, κυρίες και κύριοι, στο Δελφινάριο. Ανοίξαν τα θέατρα. Θα ανοίξουν από 1 Ιουλίου. Ξεκινάνε και οι συναυλίες και όλοι αυτοί. Άντε, πάρε το γουδί σου. Δεν φωνάξε. Καλά, λέγαμε. Βάλτε μια το πατμανίδι. Βολευόμασταν τώρα που λέτε γίνονται συναυλίες. Α, γι' αυτό δεν έχουμε. Τώρα που πρέπει να γίνουν και θα μας φωνάζουν, θα λέμε. Βάλτε το σεισμολόγο. Και έχει βγει ένα σεισμολόγο, ο οποίο θέλει να αναλύσει τα πράγματα, αλλά με έναν έτσι τρόπο πολύ βαθιά επιστημονικό, γιατί ο άνθρωπος προφανώς δεν είχε εξοικείωση με το τι και πως, δεν είναι ούτε παπαζάχος ούτε τσελέντης, πως λέγονται, που τα παίζουν τα μίντια στα δάχτυλα. Είναι αγχωμένος, ενδέχεται να διαβάζει και όλα σε αυτά που λέει. Και φυσικά δεν καταλαβαίνεις, Χριστό. Άσε να βγάλουμε συμπεράσματα. Ναι. Θα βάλουμε το ηχητικό λοιπόν, είναι γύρω στο ένα λεπτό. Κάτσε να ανεβάσουμε εδώ. Κυρίας μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, και πώς εξηγείται αυτή η έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ορίστε, τον έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Ουσιαστικά εδώ έχουμε τη νυχτερική αποδόμηση των 6,6 στα 5,7 με μικρή απόκληση αναγωγή σε άτομο και εστιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, το 4 Ρίχτερ κατά την τυπική ανάμαθή του Σύρνη και την 7 διεκατοσίων μονάδων. Διαρρεμένες πάντα με το εφωνικό. Πάντα με το εφωνικό. Καπανή επί 3,14. Της περιμέτρου βασικά το πλακό επί του μήκους των αρμών του ράφσισμικού φωτό. Μισό λεπτό, είσαι πανικοβλημένη η Μάριον. Να το διευκρινίσουμε, διότι δεν το καταλάβαμε πολύ σωστά. Να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε. Θέλω να πω ότι δίνει μια καθησυχαστική επαναφορά κυκλικών κυμάτων ηλεκτρομαγνητικής λάβας, που σε καμία περίπτωση δεν στερεί την εποπτεία του συνολικού αριθμού του νυχτερικού μάγματος, ούτε και το διάστημα της φυσιολογικής επιστημονικής μου άποψης. Για πόσο διάστημα είναι φυσιολογική, κύριε Παπαδόπουλε? Μια λέξη κατάλαβε αυτή την ερώτηση. Για πόσο διάστημα? 3, 4, 5 ή και ό,τι άλλο ενδεχομένως νούμερο να δείξει ο Ντεσιμπέλ βελονικός θητήρας. Ευχαριστώ. Παιδιά, ο Φουσέκης ήταν ξεκάθαρα, για όσους θυμούνται τις φάρσες ιστορικές του Φουσέκη. Θα βάλουμε μετά και να πεις, γιατί ο Σταύρος μου λέει ότι δεν τη θυμάται τη φάρσα στο υποβρύχιο που είναι μυθική. Θα πάρουμε τη γραμμούλα και θα το δώσουμε στο λαό. Καλημέρα. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Σταύρο, εξωτικός γιγάς. Οπα. Έτσι. Μπάρτη κομματάρα βάλε το φίλο από πίσω. Έτσι. Αυτά είναι. Σήμερα παιδιά, στο ρεπό μου, κλασικά εδώ, μπαλκονάρα, επιτέλους βλέπουμε λίγο ήλιο, μπορώ να πω σήμερα μετά από... Σήμερα φορά... Με τα μακριά, μα και σου λέω πάγωσα, δηλαδή, δεν ρε, τι ήταν αυτό, μόνο καλοκαίρι δεν ήταν αυτό, δηλαδή, για ξεκίνημα. Μπήκε με τέτοιο. Μπήκε με δόντια ο Ιούνιος, μπορώ να πω. Από τώρα όμως θα έχουμε λιακό. Εγώ στη σκιά ψιλοκρύωνα το πρωί με κοντομάνικο. Μετά βέβαια, επειδή ξέρω θα ανέβει ο καιρός. Το πρωί, Σταύρο, δεν είναι φυσιολογικό το πρωί, έχει δροσιά, εντάξει. Δηλαδή και εγώ 8 η ώρα να πούμε που... Όχι, ψέματα. Στα μισή ώρα να πούμε που ξυπνάω 8 παρά ξυπνάω το σχολείο, να πούμε έχει τη δροσούλα του πρωί.
ύστερα από τις 9 και μετά, εντάξει, ζεσταίνει το πράγμα. Σας ακούω όσο πιο πολύ μπορώ στα διαδήματα, έτσι, έτσι. Και λέμε σε περίπου ανά 10 χρόνια να πάρουμε τη δική σας τη ζώνη, θα γίνει χαμός. Α, να το σκάβω. Μέχρι 15 Αύγουστο, παιδιά, γιατί και εγώ μετά από 15 Αύγουστο φεύγω, πάω στο τέτοιο, πάω στο πράσινο κρατήρι της Κατερίνης. Από γυδά στην Κατερίνη. Εντάξει. Κουσέκι, οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, ήταν οι πατρινοί που κάνανε φάρσες. Με αυτά μεγαλώσαμε δηλαδή. Δεν είχαμε τότε να πούμε τηλεοράσεις, δεν είχαμε τίποτα ούτε φίλμετ. Οι πατρινοί, οι περιβόητοι πατρινοί που κάνανε φάρσες. Και ο Φουσέκης, ο αστικός μύθος έλεγε ότι ο Φουσέκης μπορεί να ήταν και μετζέλος από τα Ιμισκούμπρια, τότε Δημήτρης από Χολαργό, Βρωμήλος, όταν είχε ξεκινήσει τα ραπς. Ότι συνελήφθησαν, παίζανε πάρα πολλά πράγματα. Κανείς δεν έμαθε την τύχη τους. Είναι η αλήθεια, σε μια εποχή που το διαδίκτυο φυσικά δεν υπήρχε. Άκου τώρα, Σταύρο, εδώ το κορυφαίο, εντάξει. Δηλαδή, θα καταλάβεις ότι αυτός ο σεισμολόγος παίζει να ήταν. Λίγο σκούπο, συνέστημα με το K12, μιλά από VHF 216 σε Beer Tone. Λάθος κάνετε. Τρίτον. Ό,τι να είναι, λέει. Τρίτον, ναι, το ξέρω, τρίτον. Ναι. Συνέστηκα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Ναι. Συνέστε με το K12-216, Νίκος Κούχος. Τι δίνος έλεγε. Μιλάω με κεντρικό κόμβο, αρχιμποπλίαρχο, με τι μιλάω. Σημεοφόρος του Τσίδης. Σημεοφόρος, Νίκος Κούχος, ειδικός επιστελέψε εκ του διαθαλασσέως. Ειδικός επιστελέψε εκ του διαθαλασσέως. Συνέστε με το τρίτον. Έχει πάρει σε υποβρύχιο. Τρίτον εγώ, ο Αλφαθήνε. Ο Αλφαθήνε είσαι. Ναι, ναι. Ωραία, για στείλε μου δύο καπαρό από τον Αντάρτη 16. Ό,τι να είναι αυτά, δεν ισχύει. Δύο καπαρό, λέει. Δύο καπαρό, φίλε, ε. Δεν σε ακούω. Μήπως έχετε πάρει τίποτα λάθος, εδώ είναι ένα Λίγο με ένα μέτρα κάτω από τη γη, με τον οικοπλίαρχο K12. Βρίσκεσαι σε πόσα μέτρα? Από πού παίρνετε, κύριε, τηλέφωνο? Από εμάς, πείτε μας να κάνουμε. Ωραία, θα κινηθείτε 2-17 μοίρες μπροστά, 12 ζώνη 15. Είμαστε δεμένοι εμείς, στη Σαλαμίνα, στον Άσα. Τι να κινηθούμε, πώς να κινηθούμε, αυτό που ζητάτε είναι... Δεν ξέρω, εντολή δεν πήρατε από τον ΚΑΠΑ 12 συνταγματάρχη πλοίο. Δεν πήραμε εμείς από κανέναν εντολή ούτε υποβρύχιο, είμαστε πλοίο, πολεμικό σκάφος. Ναι, το τι είσαστε το ξέρω καλά, εγώ θα θέσω τις... Μένει στον άσταθμο Σαλαμίνα. Ναι, μισό λεπτάκι, εγώ θα... Μας βλέπετε στο ραντάρ, σε πέντε. Στο 2-15. Με κόμβο 3-4 προς τα λάθος ή 2-16. Στον άσταθμο Σαλαμίνας είμαστε, ναι. Ωραία, σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα κινηθείτε με πιλωτική διάβαση 2-17. Με ακτίνα 2 χειρό. Και τι θέλετε από εμάς τώρα, ναι. Κίνηση αυτή θέλω να κάνετε. Πώς θα την κάνουμε αυτή την κίνηση? Συγγνώμη, ποιος είναι εκεί πέρα ο υπεύθυνος, ο καπετάνιος, και ποιος είναι? Είναι ο σωματικός φυλακής εδώ πέρα. Ωραία, δώσε τον μου. Είμαι κι αυτός. Ναι. Το όλοι μπες. Ναι, σας ακούω. Είμαστε ΕΚΑ. ΕΚΑ. ΕΚΑ, δεν είσαστε. Ναι. Να ρωτήσω, πείτε μου λιγάκι, δεν γίνεται. Θα κύριε εδώ πέρα, πείτε μου το όνομά σας, κύριε. Σημεοφόρος του Τσίδης. Μάλιστα, εντάξει. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε? Σας είπα, θα κάνετε διαγνωμική διάσπαση στο ραντάρ. Διαγνωμική διάσπαση. Καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, εντάξει. Εντάξει, κύριε, εντάξει. Κύριε Μαγκόπουλε, για πείτε μου ξανά το όνομά σας. Σημεοφόρος Τριπτίδης. Σημεοφόρος Τριπτίδης, είναι και δεν μπορεί να κάνει ούτε μια κίνηση στο 3-16-2. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ορίστε. Θέλετε να κάνω κάποια άλλη ενέργεια? Θα σου πω όταν θα χάσει θέση. Μυθική, ό,τι να είναι, του λέει.
Αλλά έχουμε ένα ειδικό το ραντάρ που επιβεβαιώνει το χειρό. Α, χειρό ήταν σαν. Σαν ονομασία, όχι κάτι ρε παιδί μου. Εξίσου. Απλά ήταν οικείο με τους ραντάριστες εκεί πέρα. Αλλά κάτι θα είναι αυτό. Ειδικώς επιστελεύσε προς τα λάθη. Σώστες ο άλλος εκεί κουπαδικού κομπλόκου. Τρία άτομα. Τρία άτομα. Αναστάτος ολόκληρο θα παραλίγο να προκαλέσει τερμό επεισόδιο από αυτή την κατάσταση. Κάπως έτσι ήταν και ο σεισμολόγος. Μας έλεγε διαιρείται με το εφολικό. Άρα συνεπάγεται ας πούμε ένα, δύο, τρία μυθικές στιγμές έτσι από το παρελθόν και το μέλλον κυρίες και κύριοι αυτού του τόπου. Γι' αυτό βασικά δεν ζούμε από τύχη, ζούμε από επιλογή του Θεού ξεκάθαρα. Δηλαδή που θα περάσει καλύτερα από την Ελλάδα ο Ξενίος Ζεύς εξάλλου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλά είμαστε εσύ. Αθήνα είμαι, πού θα είμαι. Τι κάνεις στην Αθήνα. Κάθομαι, σε μια αποθηκούλα μένω. Α, ναι, τι να κάνεις. Περιμένεις να ανοίξει και εσύ τώρα τα ξενοδοχεία. Το Μακεδονία Παλάς ανοίγει μια Ιουλία. Δεν είμαι στο Μακεδονία Παλάς, δεν είμαι εφοπλιστής. Έλα βρε τώρα, θα τη βρούμε την άκρη. Το τσιγάρο και το φαγητό και τα σουβλάκια μέσα. Επιτρέπετε το τσιγάρο. Ναι, όχι όλα τα ξενοδοχεία, μερικά επιτρέπονται. Ναι, ναι, σε κάποια ξενοδοχεία. Το τσιγάρο στα μπαλκόνια επιτρέπεται. Σε κάποια ξενοδοχεία. Πολύ λουξ ξενοδοχεία, άμα το ξέρεις. Του λέει χαμπαρά. Εκεί υπάρχουν κάποια δωμάτια που επιτρέπει το τσιγάρο, κάποια δωμάτια δεν επιτρέπονται. Μάλιστα. Ποιος είναι δίπλα σου σήμερα. Ο φίλος σου. Μην το νομίζει, είναι όλα ευγάνη. Τα ευχάριστα είναι να καθίσω ακόμη μήνα εδώ. και τα δυσάρεστα. Άστα, γεια! Ο πρόεδρος ο Παναγιώτης γράφει σε σαν νεοσύλλεκτη έχω δώσει σαν περίπολο σε σκοπό 5 μέρες στη Μυτική γιατί φώναζε στην αναγνώριση και έμαθα μετά από μέρες ότι την άλλη μέρα το πρωί βγήκε στην αναφορά και τη ζήτησε και έφαγε το διοικητή λέει της ύλης του 5 στερήσεις εξόδου. Ντρέπομαι λέει, αλλά ήταν νεοσύλλεκτος άλλος και πήγε και τον έκανε, τον έδωσε τη Μυτική το φαντάρο και βγήκε και τη ζήτησε. Και τον λέει τι δες αγόρι μου, πάρε 5 μέρες. Μία η φάρσα λέει, μία ο πάφι λέει, τα τρακάρω. Εντάξει παιδιά, να ηρεμήσουμε, γι' αυτό φτάσαμε 10.30. Κάνουμε το διαλυματάκι μας. FM κενό Αλεξιάδης για μία συγκλονιστική ηλεκτρική σκούπα που δίνουμε σήμερα. Έχουμε ένα περιθώριο της μισής ώρας, γι' αυτό σπεύστε αποστολή στο 54222 Αλεξιάδης και Opticon Express γυαλάκι επιπροσθέτως 2 δωράκια, 2 τυχαίροι δηλαδή. Τα μηνύματα πλέον κοστίζουν και λιγότερο. Να τα βέβαια, αυτό. Ναι, 062. Ναι, δεν είναι το ένα φεύγα. 062. 062. Ναι. Μαζί μας η Αναδομό. Αναδομό Παύλα ανακαίνιση.gr 2311-241-508 Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καραμαριά στον πρώτο όροφο. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση ψηλών προδιαγραφών. Την προτιμά πολλής κόσμος και όχι τυχαία. Μαζί μας η BEASY. Ασύρματο ίντερνετ, υποστήριξη δικτύων. Το πιο γρήγορο και σταθερό ίντερνετ της αγοράς είναι στην BEASY. 2-3-12-31-34-34 και BEASY.solutions. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, στο Ιόλου στο ψυχιατρίο. Επιτέλους λίγο ζεστούλα και τριμεράκι μπροστά με καλές θερμοκρασίες. Άντε να γίνει κανένα insta story της προκοπής από τις παραλίες βρε. Μαζί με πρωταθληματάκι. Τουλάχιστον θα υπάρχει το άγχος από τους φίλους φιλαθλούς που παίζει η ομαδάρα να πούμε πως θα τα προλάβουμε να πάμε και για μπαλάκια από τη στιγμή που είναι και κλεισμένο των θυρών. Προνόησε, προνόησε.
το κράτος να ενισχύσει και τον τουρισμό, να ενισχύσει και τον αθλητισμό. Το Σάββατο 9.30 Άρης, την Κυριακή 7.30 ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι τρίμερο για όλους, είναι για τους πνευματικούς ανθρώπους. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54-222. Είτε Αλεξιάδης βάζεις για να διεκδικήσεις μια ηλεκτρική σκούπα, είτε γυαλάκι ένα τσιμπήσα από τα Opticon Express. Ένας εσένιος ωραίος και μοιραίος. FM κενό ονοματεπώνυμο με τις δύο ενδείξεις. Αποστολή στο 54-222. Και τώρα που είπαμε τα του τουρισμού, φίλε μου Σταύρε, επίσκεψη εξπρές στη Σαντορίνη θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μεταβία αυθημερών, προκειμένου, λέει, να προβάλλει τις ομορφιές της Ελλάδος σε ολόκληρο τον κόσμο και να προσελκύσει τουρίστες. Ωραία, άμα σκάσει το ηφαίστειο, να παραιτηθεί. Ναι, το ήταν ένα τεστ. Είναι ένα crash test αυτό. Ούτως ή άλλως το διαρκές στοίχημα καταστροφών έχει χαμηλή απόδοση. Κοίτα να δεις, μετά τις ακρίδες έχω σηκώνει και ψηλά, δεν το κάνω και πλάκα. Ναι. Από τη στιγμή που κατακλείστηκε η Ινδική, όχι μια μικρή χώρα, η Λιχτενστάιν, επαρχία από σμήνος ακριδών, οι οποίες ήταν κενοχλητικές, δηλαδή τσαμποκαλεμένες. Μπορούν οι ακρίδες να είναι ήσυχες και κατοικίδιες, δεν γίνεται. Ήσυχες όχι, αλλά δεν στην πέφτουν κιόλας. Ναι, άμα είναι πολλές μαζί είναι τσακαλάκια. Δεν μας άνε. Θα αναχωρήσει, λέει, το πρωί και θα γυρίσει το απόγευμα. Κουράσε αυτό το πράγμα τώρα, να πας μέχρι τη Σαντορίνη και να γυρίσεις. Άστα να πάνε και να μην κάτσεις και όσο το βράδυ μια διανυκτέρευση εκεί, να δεις το ηλιοβασίλεμα, να πιεις και ένα ωραίο κοκτέιλάκι, φαντάζομαι. Αλλά θα αποτελέσει μια διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό, δηλαδή είσαι ο Λιρόι από το Σινσινάτι. Θα ανοίξεις την τηλεόραση, θα δεις Καλδέρα και Μητσοτάκη, θα πεις εκεί θα πάω το καλοκαίρι. Διότι εντάξει, τι χειρότερο να σου συμβεί από αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε καλύτερα στην Σαντορίνη με τον Κυριάκο. 15 το δίνει απόδοση το στοιχηματάκι, λες 15 φορές τα λεφτά σου. Εντάξει. Στην Αμερική πες εξίδω ακόμα, γιατί δεν βλέπω. Ναι, εννοείται. Ναι, εννοείται. Μέχρι και αλλά υπάρχει τώρα ένα ζήτημα πολύ δυνατό εσωτερικής κιόλας φύσεως, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να κατεβάσει στρατό σε διάφορες πόλεις. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είπε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και υπάρχουν τριγμοί και ενδοκυβερνητικοί. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Φαίνεται ότι ο ηγέτης, ο πλανητάρχης, τα έχει λίγο τη χαμένα στην παρούσα φάση, διότι η πίεση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Βλέπουμε, για να αντιληφθούμε, το εύρος αυτής της πίεσης που ασκείται. Δεν είναι μόνο οι ομάδες και οι πολίτες που είναι στους δρόμους ή τα επεισόδια που συμβαίνουν. Βλέπουμε ότι παίρνουν θέση μέχρι και πολυεθνικές, οι οποίες σε ζητήματα πολιτικής φύσεως είναι ολιγοντί αμέτοχες. Βλέπουμε ότι οι τεράστιες πολυεθνικές ένδυσεις, υπόδειξης, δεν ξέρω και εγώ τι, ξεκάθαρα να παράγουν το βασικό μήνυμα του Black Lives Matter, χωρίς να διαβλέπουν, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα άλλο κοινό πολύ ακραίο, το οποίο θα χάσει ή θα χάσουν από αυτήν την κατάσταση. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, γομάρια. Καλό. Και μου λέει καλά είναι. Ναι. Αυτός που έλεγα Χαριλάου και Πειραιά. Έλεγα κάτι ιστορίες. Μέσα ήμουνα, μέσα έξω. Λοιπόν. Καλά είσαι. Οι εταιρείες που δίνουν και σπάθουν και ρημάζουν είναι πάντα σε εταιρείες για να κάνουν όλη τη διαφήμιση. Ναι. Πάμε στο άλλο θέμα. Τι είπα, Μητσοτάκη, θα πάει Σαντορίνη για πιο... Ειδικά εμένα. Μόλις κατεβήκαμε από το οδηγό να τους κάνουμε λίγο πλέμα ρε. Που κάνουν τους μάξα μέσα στο κινητό βγάζουν. Να φωτογραφίσουν από που κατεβαίνουμε. Κατάλαβες κύριε Κόλκα. Α, έτσι σας κάνανε. Κάνε μαγιά ρε φίλε μετά τις 12.30 που σχολάω. Α, δεν δούλευες. Δούλευα ρε. Πάω στο φορτηγό που κατέβηκα να το κάνω πλέμα ρε.
Αμέσως το κινητό έβγαλε να φωτογραφίσει για πού κατεβαίνω και τι κάνω. Δεν μπόζαρες και εσύ λίγο. Του είπα περίμενε σε μισή ώρα θα τα πούμε, του λέω περίμενε. Να σχολάσω και μετά. Γιατί πάρα πολλά σε επαγγελματίας φίλε. Εγώ αυτό βγάζω το καπέλο. Τι να κάνω, αφού είδες τι τραβάμε ρε φίλε. Και τι ο Βγενάκης ωραίος με κόσμο από τη δεύτερη αγωνιστική. Όχι, δεν νομίζω να τολμήσει. Θα τολμήσει και δεν θα περάσει με καλά. Ξανά θα μαζέψω πέτρες. Εντάξει, τους έβγαλε. Διαβατά, αλλά είναι... Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Μετά το ηχητικό με το τριγωνικό το ραντάρ. το είχα ακούσει, αλλά όσες φορές και να τα ακούσεις αυτό, δηλαδή δείχνει ότι και στο στρατό έχουμε τα παιδιά, δεν αντιληφθήκαν ότι ο άλλος λέει ότι να είναι και τι θέλετε να κάνουμε και τέτοια. Επιμένω να το μάθουν από αυτόνα τι θέλουν να κάνουν. Μα έτσι πως θα έλεγε. Είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, Σταύρο, αυτοί εγώ πιστεύω ότι θα το κάνουν με τα εισιτήρια. Όχι, ρε. Γιατί χτες το πετάξανε έτσι μια ψηλή για να το εμπεδώσουμε όλοι ότι μετά την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική δεν θα βάλουν κόσμο στα γήπεδα. Δεν νομίζω. Πλην του Άρη και του Όφη δεν θέλει κανείς. Και έχει άλλες πληροφορίες. Πλην του Άρη και του Όφη δεν θέλει κανείς. Σκέψου τον Πάοκ, φίλε. Τώρα να βγει απόφαση για 20%. Ωραία. Και εμείς έχουμε 20.000 διαρκείας. Και πρέπει να βάλουμε 5.000 άτομα, ναι, 5.000 άτομα μέσα στο γήπεδο. Πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Τι θα σου πω εσένα που έχεις διαρκείας και θα μείνεις απ' έξω σε σχέση με τον άλλον που θα μπει μέσα. Μπορεί να το κάνουν περιτροπής. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί να πάω εγώ με τον Όφη και εσύ να πας με τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε άλλα, ρε, τώρα. Άστο. Δεν είναι απλό το πράγμα. Και είναι και ένα ρίσκο. Όπως και άσε να φύγει η χρονιά τώρα και θα γίνουν τα τεστ στις αρχές της επόμενης. Για να δούμε αν θα μπορεί να βγει κόσμος ή όχι. Τα φιλικά, τα ευρωπαϊκά, εκεί θα φανεί. Αν μπορείς να πάρεις ρίσκο. Τώρα ας γίνουν τα θέματα, τελειώνουμε και πάμε παρακάτω. Και ένα τελευταίο. Ο Σουηδός θα παίξει. Ο Σουηδός, φίλε, από άποψη υγείας είναι καλά. Αλλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ θα το χρησιμοποιήσει. Από την εικόνα που έχω εγώ από την ΤΖΕΣΚΑ Μόσχας 6 χρόνια, αυτός έπρεπε να βγάζει μάτια, ρε φίλε, εδώ πέρα. Έβγαλε. Τα δικά μας. Ναι, γιατί στην αρχή ήταν καλός. Εγώ τον θυμάμαι σε έναν αγώνα με την Dortmund που ήταν πολύ καλός. Φαινόταν ότι ξεχώριζε. Σε εμάς. Αλλά και που του κυμπεύτουμε χοντρά ότι το μόνο που μπορούμε να το κυμπέσουμε είναι ότι ήρθε αργά στην ομάδα. Αλλά που χτύπησε σε αγώνα του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εντάξει, άλλο θέλω να σου πω εγώ τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να απελευθερωθεί από το συμβόλαιό του, θα συμβεί πιο εύκολα αυτό αν παίζει. Ναι, όντως. Γιατί θα υπάρχει. Για να πάει και κάπου αλλού ο άνθρωπος. Ναι, για να πείσει ότι παίζει, εκτός αν έχει αποφασίσει να σταματήσει. Εκεί τότε, ό,τι και να κάνεις, φίλε. Ό,τι και να κάνεις. Πρέπει τώρα που χτύπησε ο Αυγούστο να προσπαθήσουμε να τον βάλουμε στην ομάδα. Κοίτα, αριθμητικά τον χρειάζεσαι. Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Και ένα κέντρο με. Με Βέρμπλουμ, αν μπορεί να παίξει, και Μίσιτς Μαουρίτσιο, δεν είναι κακό. Πολύ καλό είναι. Ναι, μιλάμε για έμπειρους παίκτες. Εντάξει, θα έχουμε κάποια στοιχεία που θα λείπουν, αλλά θα κρατάς λίγο το Βέρμπλουμ πίσω και ο Θεός βοηθός. Κάμια κλωτσιά, κάμια μπουνιά. Με τη νίκη. Ναι. Και έχει και περισσότερα γκολ, εννοείται, από τον Εσίτη. Ο Εσίτη δεν έχει σημαδέψει. Ούτε. Παρακολουθώ τα βίντεο της προπόνησης. Έχει και σεντερφόρ κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Παρακολουθώ τα βίντεο της προπόνησης να δω αν βάζει γκολ Εσίτη στις ασκήσεις. Ούτε σε ασκήσεις βάζει. Μήπως το κρατάνε κρυφό για να μην τον έχεις. Για να φρυδιάσουμε τακτικά του σκάουτερ. Παίζουμε γκολ Εσίτη την Κυριακή. Γκολ Εσίτη. Αυτό κανονικά θα πω το στοίχημα να το βγάλει. Δηλαδή άστο ρε, ό,τι και να κάνεις. Θα τον δίνει άραγε να σκοράρει. Τον δίνει. Κάτσε να δούμε. Κάτι anytime 25, 30. Τίποτα δεν είναι. Anytime 25. Τίποτα. Να προβλέψω εγώ το πρώτο γκολ που θα βάλει στην καρδιά του. Μέχρι. Γεια δε και. Καλό τριήμερο, παιδιά. Επίσης, αλλά η Πέμπτη. Γεια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι θα το κάνουμε. Κάνουμε και. Κάνουμε και εμείς. Θα κάνουμε μουσική κουβί αύριο. Να βάλουμε μουσική. Όχι, ξεκινάει από τα θυμά. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε τώρα μια εκπομπή, να την ηχογραφήσουμε.
να παίξει. Καλό γι' αυτό. Μπορούμε να προφασιστούμε κρούσμα. Ναι. Ναι. Αν και τώρα τελειώσαν αυτά και κρούσματα και τέτοια. Αληθινό πείραμα, λέει. Κάθεται η άλλη και βγάζει αυγό από το. Τι είναι αυτό, τι βλέπουμε. Τέλος τον πόνο. Στο κανάλι του Προέδρου. Μαξιλάρι υγείας. Ξέρεις να νοελαστίνεις. Δεν σε έψε. Πάρει άλλη από τα σεπόλια καρέκλα με. Δεν σε έψε. Το οποίο πες να μην σημαίνει τίποτα. Τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Σε τον υποβρύχιο. Ναι, καπαρό. Όπως παλιά που λέγανε ρε παιδί μου, με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Πω! Είχε λέει και ο άλλος διπλάσιο εκεί. Τίποτα. Πλούσιο σε πολιακό ρεστά. Δεν υπάρχει το αμμονιαζόλ. Ναι, δεν υπάρχει. Κάτσε να δούμε. Τίποτα. Πλούσιο σε πολιακό ρεστά. Τίποτα. Εντάξει, εδώ, να. Κάτσε, κάτσε, πρέπει να το βρω. Σε ψήνει, ας πούμε. Δεν γίνεται, άμα δεν το βρω αυτό τώρα. Μέχρι να το βρει ο Σταύρος, FM κενό. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Μία σκούπα από το Welcome Stores Αλεξιάδη. Και ένα γκαλάκι από το Opticon Express. Έχουμε ένα πεντελεπτάκι ακόμη. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Για τις σούπερ προσφορές αυτής της ημέρας της Πεμπτούλας. Έχει βγάλει στην Google. Έβαλες αμμονιαζόλ. Ναι. Και δεν σου βγάλει τίποτα. Αριέλ με διπλό αμμονιαζόλ. Αυτό, ναι. Δεν υπάρχει σαν. Ναι, ναι, ναι. Με διπλάσιο αμμονιαζόλ. Ναι, διπλάσιο. Διπλάσιο. Γιατί και άλλο το τρίτο. Ναι. Έτσι αθώθηκε το μοντέλο που συνελήφθηκε ναρκωτικά στο Χονγκ Κονγκ. Αμμονιαζόλ. Αμμονιαζόλ τσοκ. Ναι, βλέπεις ότι δεν υπάρχει. Ο Ξινίδης και το αμμονιαζόλ. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο Ξινίδης. Mm. Κάνοντας χρήση αμμονιαζόλ. Έχει το διάλογο. Τι είναι το αμμονιαζόλ. Δεν υπάρχει πουθενά ως ως έννοια. Αυτό σου λέω. Δεν είναι κάτι. Απλά στο αναφέρουν τα καθαριστικά. Ότι διπλάσιο αμμονιαζόλ. Δεν υπάρχει μια ένα λίμα τέλος πάντων στην χημεία που να το εξηγεί. Γράψε και πολύ, πολύ ακόρεστα. Χημική Ένωση Wikipedia. Ναι. Ωραία. Περίμενε. Το καθαρό νερό. Δεν θα το βρεις. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Δεν υπάρχει αμμονιαζόλ, παιδί. Ναι, δεν υπάρχει αμμονιαζόλ, σου λέω. Είδες, καταρρίφθηκε. Πολύ ακόρεστα υπάρχουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Καταρρίφθηκε ένας μύθος, ας πούμε. Γι' αυτό κάνα ένα meeting εκεί και λέγανε τι μαλάκι. Να βάλουμε αμμονιαζόλ. Μα δεν σε παράξει. Αυτό το αμμονιαζόλ πως βάζαμε ας πούμε όλα στο Ματέξ. Τα κάναμε όλα ξενικά στην Καστοριά που είχε ένα, την Επιπλοξίλ. Έκοψε το όμικρον. Φάνηκε το οποίο μετά έγινε και με φωτάκια απ' έξω. Για που ξυλάδικο έγινε 20 επισκέψεων. Ναι, 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 ναι. Για BDSM ας πούμε καταστάσεις. Ναι, το αμμονιαζόλ δεν υπάρχει, κύριε και κύριοι. Γι' αυτό δίνουμε ηλεκτρική σκούπα. Να μην χρειάζεται ας πούμε να. Να έχεις αμμονιαζόλ. Να αμμονιαζόλ και να παιδεύεσαι. Τι τραβάμε αμμονιαζόλ. Τι θα μάθετε. Αμμονιαζόλ 4. Τι θα μάθετε από το. Και υπάρχουν και άλλες τέτοιες έτσι ας πούμε. Υποτιθέμενες ουσίες που τις διαφημίζουν σε προϊόντα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Ούτε κακό κάνουν ούτε καλό αφού δεν υπάρχουν. Έτσι, αυτά τα τερτύπια των διαφημιστών. Ναι, είναι πλήγμα για το Άζαξ όμως, άμα δεν υπάρχει αμμονιαζόλ, φίλε. Και διπλό. Μια αμμονιαζόλ. Δηλαδή, εγώ τώρα που παίρνω Άζαξ, ναι. Δεν θα ξαναπάρω Άζαξ, φίλε. Αμμονιαζόλ πρέπει να έχει ο Μαύρος στην καντίνα. Άκου να δεις το αμμονιαζόλ, ναι, εκεί, το εκεί σίγουρα. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Θα κάνουμε και μια φάρσα. Ναι. Θα πάρουμε το Άζαξ, ναι. Την αντιπροσωπεία. Και θα πούμε, γεια σας. Θέλω να μου πείτε τι είναι το αμμονιαζόλ. Όχι, θα τους πούμε, γεια σας, πήρα μια συσκευασία σας και δεν βρήκα διπλάσιο αμμονιαζόλ. Ναι. Είναι γύρω στα 1,3. Σε χειρό, σε πιλωτική διάβαση. Σου πω, φέρε μου εδώ τον υπεύθυνο σου και τέτοια. Ναι. Δεν είσαι ο καπετάνιος. Λοιπόν, σιγά σιγά. Θα συγγραφή, αρχίσουμε να οδεύουμε προς τα αποδυτήρια. Θέλω να μου κάνεις την κλήρωση. Καλά, εδώ από τα νούμερα. Οι συμμετοχές συγκλονιστικές και ευχαριστούμε τον κόσμο που έσπευσε να αγκαλιάσει τις παροχές του ψυχιατρίου. Για σας βρε, για σας κάνουμε εκπομπή. Θα μου πεις δύο αριθμούς. Ο πρώτος θα είναι για τη σκούπα και ο άλλος για το γυαλάκι. Από το 1 μέχρι και το 43.
42 τη Σκουπά. Ναι. Και 17 του Γιαλάκη. Ωραία. Το 42 είναι εύκολο. Το 17 βρήκε τώρα να μετράμε. Πες στους χορηγούς και εγώ θα βγάλω τους νικητάς. Μπεις για σύρμα το ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2-3-12-31-34-34. Γρήγορο και σταθερό ίντερνετ με πολύ καλή τεχνική υποστήριξη στην BEASY σας περιμένουν. Και η αναδομό βέβαια, αν θέλετε κάνει ανακαίνιση, το όνομα αναδομό τα λέει όλα. Ανακαίνιση με προνομιακά πακέτα, με πολύ αξιόπιστους συνεργάτες, με τα καλύτερα υλικά. Εθνικής αντίστασης 171 στην Καλαμαριά και 2311-241-508. Τηλέφωνο επικοινωνίας αναδομό παύλα ανακαίνιση.gr. Λοιπόν, οι νικητές, Σκούπα, Ευγενία Βαλκάνη, η νικήτρια Νικοκυρά, όχι σαν τις άλλες. Και Χρήστος Ράπτης, το γυαλί. Ευγενία Βαλκάνη την Σκούπα και Χρήστος Ράπτης, το γυαλάκι. Πες τον Αλεξιάδη, ξεπουλήσαμε. Ξεπουλήσαμε, δεν υπάρχει άλλη. Ζητήστε μας τι θέλετε να σας δώσουμε. Εγώ θέλω να δώσουμε, επειδή είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την σπρεσκέρα. Ναι, ναι, πολύ δυνατή ήταν. Το πάω μια χαρά απολαμβάνω. Κάνω και τα φρέντα μου και αυτά μου και τα τέτοια μου. Καπουτσίνο δεν θέλω να πίνω, εντάξει. Ναι, δοκίμασαι όμως να κάνεις αφρόγαλα. Όχι, βαριόμουν. Τώρα δεν έκανα όταν δούλευα στο καφέ. Μου λέγανε ένα καπουτσίνο και λέω μισό λεπτό να φωνάξω το παιδί. Ήμουν ειδικός φρέντο εσπρέσο. Ακολουθεί με τον Κόλκα να μη βλέπει την ώρα να φύγει γιατί δεν έχουμε ρολόι στο τείχο. Σιγά τα κρεμίσω όλα. Ναι, ναι, ναι. Ακολουθεί. Πες αγόρι μου. Η εκπομπή Τρόικα. Η εκπομπή Τρόικα. Ναι. Με Χρήστο Σαλτίδη να προβληματίζεται για την ύπαρξή του στον πλανήτη. Στέργιο Αναστασιάδη και Κώστα Κούση. Μία δεσμευμένη στο Λίμπερο 104,4. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.